Αυτές λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι οι ψηφίδες στο πολιτικό παζλ της μέρας. Καλησπέριζω τον Χρήστο Κιμπιζή για το σχολείο του. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μέχρι εχθές, ξέραμε ότι τόσο ο Άκης Κέρτσος όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγαν ότι θα πάρουν τη διερευνητική εντολή και μάλιστα ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο Σταρ είχε πει ότι θα πάρει τη διερευνητική εντολή το βράδυ της 21ης Μαΐου, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρωτοκόμμα, και ανάλογα με το τι έχει ψηφίσει ο κόσμος, τότε θα πράξει ανάλογα, θα την αξιοποιήσει ανάλογα. Σήμερα βγαίνει η επίσημη φωνή της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Άκης Κέρτσος, και λέει ότι δεν πρόκειται η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν είναι πρωτοκόμμα, να επιδιώξει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ο Άκης Κέρτσος αυτοδιαψεύδεται, διαψεύδει τον εαυτό του, όσο είπε χθες μέσα σε 23 ώρες, διαψεύδει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και διαψεύδει όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν στα τηλεπαράθυρα όλο το προηγούμενο τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο και λέγαν ότι αν είμαστε πρώτοι, αν δεν βγαίνει αυτοδυναμία, άκουσα και τον κύριο Γεραπετρίτη χθες νομίζω να το λέει, αν δεν βγάλουμε αυτοδυναμία, τότε θα συγκυβερνήσουμε, θα ψάξουμε τη συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Και λέω τώρα. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, τα κουκιά είναι μετρημένα. Με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσει. Με το ΠΑΣΟΚ το αποκλείσανε σήμερα, με το ΚΚΕ θεός φυλάξει, με την Ελληνική Λύση το προσπάθησαν πριν από λίγο, από λίγους μήνες, έφαγαν πόρτα από τον Κυριάκο Βελόπουλο, τώρα λένε ότι έχουν προγραμματικές διαφορές, οπότε κλείνει και αυτή η πόρτα, με το ΜέΡΑ25 πάλι θεός φυλάξει. Οπότε έρχομαι και ρωτάω εγώ και ο κάθε πολίτης που ασχολείται. Ναι. Τι θα κάνει τη διερευνητική εντολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Θα πάρει δηλαδή τη διερευνητική εντολή της απλής αναλογικής και με ποιον θα μιλήσει? Μήπως περιμένουν κάποιο από τα ακροδεξιά κόμματα που λένε ότι συζητούν υπόγεια με το Μέγαρο Μαξίμου να πιάσει 3%? Αυτό δεν νομίζω ότι πρώτον πρόκειται να γίνει και δεύτερον δεν θα βγαίνουν τα κουκιά εκτός αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 43%. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο από τις δημοσκοπήσεις. Πάντως, εγώ σημειώνω ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται στον απόϊχο του ότι ο Άριος Πάγος ενέκρινε το μόνο ακροδεξιό κόμμα το οποίο λέει ότι θα δώσει, αν μπει στη Βουλή, ψήφο ανοχή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, δεν το λέει, αλλά το λένε οι αντιπαλοί του αυτό. Ο κύριος Κραντιώτης και ο κύριος Τζίμερος το λένε ευθέως. Ναι, okay. Και έχουμε και τον κύριο Αθανασίου, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης επί Νέας Δημοκρατίας. Να λέει ότι ο οποίος χαρακτηρίζει βαθύτατα δημοκρατικό άνθρωπο, τον αχυράθρωπο, 10 μέρες αρχηγό του κόμματος Κασιδιάρη. Τον αχυράθρωπο του Κασιδιάρη. Βαθύτατα δημοκρατικό άνθρωπο, φαντάσου να μην ήταν δημοκρατικό άνθρωπο, τι θα έκανε. Λες να ψήνεται κάτι εδώ, κάτι να μην έχουμε καταλάβει. Ακόμα και να ψήνεται κάτι, είναι δυνατόν να μπει στη Βουλή το 0,5% ή το 0,7% και πες ότι μπαίνει στη Βουλή. Για να φτάσει το 46-47 από την πρώτη Κυριακή, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει πάρει 43-44. Είναι δυνατόν με βάση τις δημοσκοπήσεις να πάρει 44? Εδώ συζητάμε για το 30 και για το 31. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα Κυριακάτη και Κοντρανιούς έκανε μια αποκάλυψη. Είπε ότι άνθρωποι του περιβάλλοντος του Κώστα Σιμίτη, μαζί με κομμάτι του αντιδεξιού ΠΑΣΟΚ, έχουμε αυτή την πληροφορία, συναντήθηκαν με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και τι του είπαν? Του αντισύριζα ΠΑΣΟΚ. Του αντισύριζα ΠΑΣΟΚ, ναι. Του αντισύριζα ΠΑΣΟΚ. Επειδή είπες του αντιδεξιού, αλλά σε διάβασα προσεκτικά γι' αυτό. Του αντισύριζα ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη. Ναι, ναι. Και άνθρωποι του περιβάλλοντος του Κώστα Σιμίτη, συναντήθηκαν με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και τι του είπαν ορθά κοφτά? Πες από τώρα το ναι, συνεργάσου υπόγεια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από τώρα. Φαίνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης για πάρα πολλούς λόγους αυτό το αρνήθηκε. Αυτό λογικά το έχουν μάθει, λέω εγώ, στην Πειραιώς. Οπότε τι κάνουν τώρα στην Πειραιώς? Διαχείριση ήττας. Λένε ότι θα πούμε πρώτα εμείς όχι στο ΠΑΣΟΚ, για να μην μας πει το ΠΑΣΟΚ στις 22 Μαΐου σε περίπτωση που έχουμε κερδίσει τις εκλογές, όχι εκείνο. Εγώ έτσι το αποκωδικοποιώ. Και βέβαια στο παρασκήνιο κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά αυτή είναι η μοναδική εξήγηση που έχω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου για αυτή τη στροφή 380 ημερών που έκανε τόσο ο Άκης Κέρτσος όσο και ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν γίνεται τη μία μέρα να λες ότι εμείς θα πάρουμε τη διερευνητική εντολή και την επόμενη μέρα να λες ότι στην απλή αναλογική θα πάρουμε τη διερευνητική εντολή αλλά δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν. Ναι. Τότε τι θα την κάνεις? Λοιπόν, 15 και σήμερα δεν θα πλήξουμε, δεν θα πλήξουμε στο και μετά τις 21 Μαΐου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, όλα τα λαπέζονται. Ναι. Χρήστο Κιμπιζή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ.